Καλό μεσημέρι. Το τουρκικό κατοχικό καθεστώς επιχειρεί την πρόκληση νέων τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή Αγίου Δομετίου αυτή τη φορά. Το απόγευμα της Δευτέρας, αριθμός στρατιωτών των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων εισήλθαν στην νεκρή ζώνη στην περιοχή Αγίου Δομετίου, ενώ μικρό κλιμάκιο του εγκατέστησε σε ακατοίκητη κατοικία γνωστή ως σπίτι της Μαρίας, μεταλλικό ιστό επί του οποίου τοποθετήθηκε περιστρεφόμενη κάμερα και αντένα. Σημειώνεται ότι κατά τις προηγούμενες μέρες οι κατοχικές δυνάμεις είχαν επίσης προβεί σε ηλεκτροδότηση της οικίας προς υποστήριξη της προναφερθήσας εγκατάστασης. Πρόκειται για ακόμη μια απόπειρα παραβίασης του status quo. Η Κυπριακή κυβέρνηση αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σοβαρή, συνεχιζόμενη παραβίαση της νεκρής ζώνης. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την ειρηνευτική δύναμη για επαναφορά της κατάστασης εκεί που βρισκόταν πριν από τα χθεσινά γεγονότα. Τονίζουμε την σοβαρότητα της παραβίασης, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες των σχεδιασμών του κατοχικού καθεστώτος, τόσο για την προοπτική επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, όσο και για τα ευρωτουρκικά. Αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να αποκαταστήσει το καθεστώς της νεκρής ζώνης, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, οι οποίοι απορρέουν κυρίως από το ψήφισμα 186 του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει την 5η 30 Νοεμβρίου στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου θα συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP28. Η COP28 επικεντρώνεται στην υλοποίηση φυστάμενων πρωτοβουλειών και δεσμεύσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. Κατά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στην COP27 στην Αίγυπτο πέρσι, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος με σημαντικές πρωτοβουλίες και διακηρύξεις που στοχεύουν στην εντατικοποίηση των παγκόσμιων προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και ως εκ τούτου στη φετινή σύνοδο θεωρείται ως υψίστης σημασίας να αναλυφθούν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που είχαν τεθεί και να επιτευχθεί ισορροπημένη πρόοδος σε όλα τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που θα αρχίσει την 5η και θα διαρκέσει ως την 12η Δεκεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ που θα ξεπεράσει τους 70.000 αξιωματούχους και απεσταλμένους, σύμφωνα με την Προεδρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παρόν αναμένεται να είναι ηγέτες όλων των κρατών, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντώνιο Κουτέρες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στις ραγδαίες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι μια περιοχή που θα πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναπτύξει τα βήματα υλοποίησης του περιφερειακού σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο της Κυπριακής Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή, που παρουσιάστηκε στο περιθώριο της περσινής Συνόδου COP27. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από τις κλιματικές διαπραγματεύσεις COP28 αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αφαιρέσει δισεκατομμύρια από την παγκόσμια οικονομία, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να πλήττονται περισσότερο, με τις εκτιμήσεις ότι οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής μείωσαν κατά 6,3% την παγκόσμια οικονομική παραγωγή το προηγούμενο έτος. Τα νούμερα αντικατοπτρίζουν τόσο τις άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι διακυμάνσεις στη γεωργία και την μεταποίηση, καθώς και τη μειωμένη παραγωγικότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών και τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμματικών θέσεων του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και για την προαγωγή της συμμετοχικής δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα διακυβέρνηση.gov.cy. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πολιτικές αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Σε πρώτη φάση, το διακυβέρνηση.gov.cy θα λειτουργεί ως το κεντρικό ψηφιακό σημείο αναφοράς δράσεων και πολιτικών της κυβέρνησης. Στο παρόν στάδιο, οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για το πακέτο μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και για τα σχέδια δράσης για το έτος 2024 των Υπουργείων και των Υφυπουργείων, όπως έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του προπολογισμού. Το διακυβέρνηση.gov.cy θα εξελίσσεται διαρκώς, θα επικυρωποιείται και θα ενισχύεται, με στόχο να καταστεί μια ψηφιακή πύλη αμφίδρομης επικοινωνίας της κυβέρνησης με την κοινωνία. Η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να προωθήσει την οικοδόμηση ενός πιο διάφανου, υπεύθυνου και συμμετοχικού κράτους. Ως κυβέρνηση, χαιρετίζουμε την ομόφωνη ψήφιση σε νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων για τον διορισμό και τις αρμοδιότητες Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, εν ώψη της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμεινο του 2026.
Ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα θα αναλάβει τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Η συνολική εποπτεία, η προετοιμασία και η διεκπαιρέωση της Κυπριακής Προεδρίας θα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υφυπουργού, που θα έχει τη συνολική πολιτική εποπτεία, καθώς επίσης και την πολιτική εκπροσώπηση σε όργανα και θεσμούς, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς. Στοχεύουμε σε μια ακόμη πετυχημένη Κυπριακή Προεδρία, οι 6 μήνες της οποίας θα αποτελέσουν ορόσημο όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταρτισμός ενός φιλόδοξου, συγκεκριμένου και ρεαλιστικού πλάνου προτεραιοτήτων θα συμβάλλει σε μια επιτυχημένη Προεδρία που θα ενισχύσει περισσότερο το όραμα για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη βάση των αρχών και αξιών της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Καλούμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει σε νόμο το συντομότερο δυνατόν και τη σύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης, που βρίσκεται ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η δημιουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης θα έχει ουσιαστικά και πρακτικά ωφέλη στη διαχείριση του μεγάλου προβλήματος του μεταναστευτικού. Η συστέγαση υπηρεσιών σε ένα Υφυπουργείο θα έχει πολλαπλά ωφέλη όσον αφορά τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των τμήματων και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί για την κυβέρνηση πυλώνα προτεραιότητας και ο μέχρι σήμερα μεθοδικός και αποδοτικός σχεδιασμός που υλοποιείται αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Συγκεκριμένα, έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των εξεταστών της υπηρεσίας ασύλου, με αποτέλεσμα η διαδικασία εξέτασης να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 3 μηνών σε σύγκριση με μέχρι και 21 μήνες που ίσχυε στο παρελθόν και πλέον εξετάζονται πέραν των 2.200 αιτήσεων. Μηνιαίως σε σχέση με 1.200 που εξετάζονταν στην αρχή του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τους γενικότερους αριθμούς αποχωρήσεων, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 9.300, σε σύγκριση με 5.800 αποχωρήσεις την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση περίπου 60%, ενώ οι νέες αιτήσεις ασύλου την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2023 έχουν μειωθεί περί του 50%, δηλαδή 7.700 περίπου, σε σύγκριση με 15.200 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτους αριθμούς επιστροφών, σε μια περίοδο που στην πλειονότητα των κρατών μελών οι αριθμοί είναι αρνητικοί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, την ίδια ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται αύξηση 19% στις αφίξεις, στην Κύπρο παρατηρείται μείωση 33%. Η θετική εικόνα που για πρώτη φορά σημειώνει το ισοζύγιο αφίξεων επιστροφών, εκτιμούμε ότι θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με την σύσταση του Υφυπουργείου. Καλούμε για άλλη μια φορά την Βουλή των Αντιπροσώπων να ενστερνιστεί την υψηλή ιεράρχηση που πρέπει να τεθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού και να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την εξέταση του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Προφανώς δεν μπορούν να αποσυνδεθούν οι δύο κινήσεις. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, όπως έχουμε πει και στην τοποθέτησή μας, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη, η οποία παρακολουθεί στενά και την περιοχή του Αγίου Δομητρίου, το σπίτι της Μαρίας, για να μπορέσει να αποκατασταθεί το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, διασφαλίζει το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Περιστατικά, στην εν λόγω εγκαταλελειμμένη οικία, το λεγόμενο σπίτι της Μαρίας, έχουν γίνει και στο παρελθόν. Εμείς, διαχρονικά, όπου εντοπίζαμε ότι υπήρχε προσπάθεια ή επιχειρήτω προσπάθεια παραβίασης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, ήμασταν σε επαφή και επικοινωνία μαζί με την ειρηνευτική δύναμη, από την οποία αναμένουμε να λάβει όλες τις ενέργειες και τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να επανέλθει το καθεστώς όπως ήταν πριν από τα τελευταία γεγονότα. Έχουν γίνει διαβήματα, επαναλαμβάνω, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη. Αλλά ποιος είναι ο λόγος που προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια αυτή η
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να εξάγω συμπεράσματα ως προς τα κίνητρα ή τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν σε αυτήν την ενέργεια. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η αφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Κύριε Πρόσωπε, σε ό,τι αφορά τους ευρωπαίους εταίρους μας, έχουμε ενημερωθεί για το νέο συμβάν. Όταν υπήρξαν παραβίες από το καθεστώτος καθεστώτος στην Κύπρο, στην Κύπρο, υπήρχε έτσι μια έντονη αντίδραση, εφόσον την επίθεση τότε την είχαν δεχτεί μέλη της Ινερτικής Δύναμης. Γνωρίζουν, ενημερώθηκαν επικοινωνίες για το νέο περιστατικό. Ναι, να μου επιτρέψω να σας πω ότι ναι, όταν έγιναν τα παράδεκτα επίσης επεισόδια στην Πύλα, υπήρξε η αντίδραση, η πρωτοφανής αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, λόγω και των διπλωματικών διαβημάτων που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσα από την ενεργή διπλωματία που ασκούμε, είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους εταίρους μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με κράτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπου επικοινωνούμε και ενημερώνουμε για αυτούς τους σχεδιασμούς ή για αυτά τα επεισόδια τα οποία έχουν λάβει χώρα στην νεκρή ζώνη. Κύριε Πρόσωπε, πιστεύετε ότι με την άτυπη συμφωνία που είχαμε στην Πύλα και ουσιαστικά παραχωρώντας έδαφος της νεκρής ζώνης στον κατοχικό στρατό για να προχωρήσει ο δρόμος, υπάρχει το προηγούμενο πλέον τώρα που η στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Κύπρου ήδη έχει προχωρήσει σε αυτό το πρώτο στάδιο, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα μέσω μιας άτυπης συμφωνίας που έγινε στην Πύλα, χωρίς να γνωρίζετε τι ακριβώς συμφωνία υπάρχει με τα ΗΕ και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Πιστεύετε ότι πλέον αυτό θα είναι σχεδόν με καθημερινά οι παραβιάσεις στο status quo στη νεκρή ζώνη και τι αναμένεται η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη να προχωρήσει και για διαβήματα και τι είδος διαβήματα θα προχωρήσει για τα νέα τετερεσμένα που δημιουργούνται στον Άγιο Δομέτιο τώρα και ενδεχομένως σε μερικές μέρες θα είναι και στη Δένια όπως συχνά με τους γιορτούς μας. Στην Πύλα ήδη σταματήσαν πλέον όλες οι συμφωνίες. Τι λάθος έγινε με αυτές τις συμφωνίες που προχώρησε η Δημοκρατία να κάνει? Να μου επιτρέψω να σας πω, πρώτον δεν ήταν άτυπη συμφωνία, ήταν μια συναντήληψη μεταξύ εμάς και της ειρηνευτικής δύναμης. Επαναλαμβάνω, όπως είναι η όρια εντολής της ειρηνευτικής δύναμης, όχι σήμερα, από το 1964, έχει την ευθύνη και τον συντονισμό, την διασφάλιση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης. Αυτή η συναντήληψη στην Πύλα ήταν αποτέλεσμα και δικής μας πρωτοβουλίας, ήταν αποτέλεσμα και δικών μας, αν θέλετε, προτάσεων για το πώς μπορεί εκείνη η κρίση να μετατραπεί σε μια ευκαιρία. Και από την πρώτη στιγμή που επιτεύχθηκε η συναντήληψη, εμείς χαιρετήσαμε όλες τις πρόνοιες και δηλώσαμε με ειλικρίνεια την δική μας πολιτική βούληση να εφαρμοστούν και να ελοποιηθούν στο σύνολό τους οι πρόνοιες που θα ήταν προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, και Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων της περιοχής. Δεν υπήρξε καμία παραχώρηση στο κατοχικό καθεστώς. Κάθε άλλο, με την επίτευξη της συναντήληψης, για ακόμη μια φορά διασφαλιζόταν το καθεστώς της νεκρής ζώνης, οριοθετεί του η νεκρή ζώνη, αλλά και οι όροι εντολής της ειρηνευτικής δύναμης, τους οποίους σας υπενθυμίζω ότι το κατοχικό καθεστώς επιχειρούσε να αφισβητήσει και το καθεστώς της νεκρής ζώνης, αλλά και τους όρους εντολής της ειρηνευτικής δύναμης. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν πήγε κάτι λάθος. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό είναι ακόμη πιο σαφές σήμερα που μιλάμε, η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, ο οποίος όχι μόνο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλά τηρεί και στο έπακρον τα συμφωνηθέντα. Σας υπενθυμίζω ότι από τις 23 Οκτωβρίου, που ξεκίνησε η εφαρμογή των προνοιών της συναντήληψης, η δική μας πλευρά υλοποίησε κατά γράμμα και ξεκίνησε την υλοποίηση κατά γράμμα όλων των προνοιών, όπως ακριβώς προνοούσε η συναντήληψη με την ειρηνευτική δύναμη. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Λεβιδιώτη, θα μεταβεί, όπως είπατε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Να υποθέσουμε ότι πιθανόν να υπάρξει κάποια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Δεν γνωρίζω, μπορείτε να μας διαφωτίσετε αν είναι εφικτό θα είναι το πρόεδρος της Τουρκίας. Δεν γνωρίζω την σύσταση. Φαντάζομαι θα είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα στην Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή συμμετέχουν πληθώρα ηγετών, κρατών,
ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες, όπου θα είναι παρεμβάσεις των αρχηγών κρατών. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, ναι, θα είναι εκεί. Έχει ήδη δηλώσει ότι θα παρευρεθεί στην Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή. Το ακριβές πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα σας κοινοποιηθεί με τη μετάβασή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και σίγουρα, ναι, θα υπάρξει η δυνατότητα, η ευκαιρία να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου. Οι ακριβείς συναντήσεις που θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν θα ανακοινωθούν μόλις οριστούν. Επειδή ο κύριος είχαμε τοποθέτηση με τον Σκάνη. Έγινε μια ερώτηση, θα σου κάνει κάτι. Ο Μεταβασμίζω κάτι σε σχέση με το θέμα του Υπουργού του Αγίου για την Προεδρία. Για να προπάει κάθε θέμα. Αυτός που θα ηγηθεί της Κυπριακής Προεδρίας, αν το Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει βρει το άτομο που θα αναλάβει αυτή τη θέση και θα είναι, νομίζω ότι τώρα ήταν από το διπλωματικό σώμα, τώρα θα είναι κάποιος πολιτικός διορισμός ή θα ακολουθήσει την φόρμουλα της προηγούμενης. Με την απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα ανακοινωθεί το συγκεκριμένο δυνατότητα και θα ενημερωθείτε και εσείς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αμφισβητήσει το τελικό ποσό που πρέπει να επιστρέψει πίσω στο δημόσιο σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της ελεκτικής υπηρεσίας από τη θέση που είχε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος από το 2014 μέχρι και το 2018. Αναφέρεστε σε σημερινά δημοσιεύματα, γιατί εξ όσων γνωρίζω δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Εκείνο που επιθυμώ να πω ως πρώτο σχόλιο είναι το εξής, ότι έγινε με πλήρη νομιμότητα στην βάση νομικής συμβουλής του τότε Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε τόσο στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο και στον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τότε Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας. Ως κυβέρνηση θα απαντήσουμε γραπτώς, όπως ακριβώς προνοείται στην διαδικασία, στην ελεκτική υπηρεσία. Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι διερωτώμαστε ως προς την σκοπιμότητα ή το όφελος, αν θέλετε, της σημερινής διαρροής σε εφημερίδα, που περισσότερο εμπεριέχει συστατικά πολιτικών σκοπιμότητων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πού προέρχεται η διαρροή. Σίγουρα δεν είναι από πλευράς δικής μας. Ναι. Να μας πείτε, ξέρουμε το μεσογειακό ρόλο που παίζει το Κατάρ στο θέμα της Γάζας, αλλά γιατί χρειάζεται κλιμάκιο τεχνικό από τη Δημοκρατία να πάει στο Κατάρ για να εξεργαστεί τις λεπτομέρειες για το θέμα του διαδρόμου καθόλου στην Ελλάδα. Τι χρειάζεται? Αντιλαμβάνεστε ότι χθες, κατά την συνάντηση που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση και σε αυτή τη συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και εδώ στο παρελθόν, επιτάσσει, αν θέλετε, επιβάλλει την εμπλοκή όσων των περισσότερων κρατών αλλά και διεθνών οργανισμών. Υπάρχουν ζητήματα τεχνικής φύσεως, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Έχουμε πει ότι έχουμε περάσει από το πολιτικό στο τεχνικό επίπεδο. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, για να μπορέσουν να συνδράμουν τα κράτη τα οποία επιθυμούν, οι τεχνικοί ή οι δικοί μας εμπειρογνώμονες θα μεταβούν στο κράτος, στο κατάστη στην προκειμένη περίπτωση που έχει ζητήσει την συνδρομή, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να μπορέσουν να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Αν υπάρχει οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν περισσότερες τοποθετήσεις σε αυτό το στάδιο του σχεδιασμού. Μόλις μεταβούν και επιστρέψουν οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μεταβαίνουν, αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και αύριο, θα υπάρξουν, αν κριθεί σκόπιμο, ανακοινώσεις. Πώς απαντάτε στις ανησυχίες των κατοίκων του Αγίου Δημοτίου, που δηλώνουν ότι πλέον δεν είναι ασφαλής επί κατάλληλα? Η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και της, όπως έπραξε και στην περίπτωση της Πύλας. Εκείνο που μπορούμε να τους πούμε είναι ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για τα χθεσινά γεγονότα προχώρησε στα απαραίτητα διαβήματα ακριβώς για να διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Καταβάλλεται από την
αναμένουμε το πράσινο φως από τον Ισραήλ. Το Ισραήλ στην παρούσα φάση πώς θα πάνε. Όπως είναι γνωστό, είμαστε σε συνεχείς διαβουλεύσεις με το Ισραήλ ακριβώς για να μπορέσουν να τεθούν επιτάπητος, παραλαμβάνω, όλα τα τεχνικά ζητήματα που χρήζουν, αν θέλετε, επίλυση σε αυτή την υλοποίηση του διαδρόμου, του θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι γνωστή η αρχική τοποθέτηση του Ισραήλ που προσεγγίζει θετικά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, έχουν γίνει και τοποθετήσεις από πλευράς του ίδιου του Ισραήλ. Από πλευράς δικής μας έχει γίνει ένας πολύ σχολαστικός, λεπτομερής σχεδιασμός για να μπορέσει να τεθεί σε υλοποίηση ο θαλάσσιος διάδρομος, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά ναι, ληφθεί και το πράσινο φως, το αναγκαίο πράσινο φως, αντιλαμβάνεστε, από πλευράς του Ισραήλ. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η πρωτοβουλία, ο λόγος που λαμβάνει, τη χάνει, αν θέλετε, αυτής της αποδοχής από κράτη αλλά και διεθνείς οργανισμούς, είναι γιατί ακριβώς συγκεντρώνει εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν μόνο να την καταστήσουν υλοποιήσιμη, αλλά και να διασφαλίσουν την μακρά διάρκεια παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, που σήμερα παραμένει αποκλεισμένος από τρόφιμα, νερά αλλά και φαρμακευτική αγωγή. Δεν μπορώ να πω για πιθανότητες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε σε επαφή και με κράτη αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι εξέφρασαν την προτιμή αλλά και την ετοιμότητα να συνδράμουν και να αποστείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο, ακριβώς στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και περισσότερες πληροφορίες θα μπορέσουν να ανακοινωθούν μόλις τις επόμενες μέρες, το αμέσως επόμενο διάστημα. Η ενημέρωση που έχουμε από πλευράς των ΗΕ είναι ότι ο διορισμός του απεσταλμένου είναι ζήτημα ημερών. Αναμένουμε και εμείς και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει ο διορισμός του απεσταλμένου. Είναι γνωστό ότι η δική μας πλευρά το έχει θέσει από την αρχή, από τις πρώτες επαφές που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε με τα Ηνωμένα Έθνη, ήγηρε και έθεσε τη σημασία του διορισμού ενός απεσταλμένου το συντομότερο δυνατόν.